Εσύ έχεις επικοινωνία με την σύζυγο του κύριου Καρίδη και επειδή είναι στην εντατική, έχεις να μας πεις τις τελευταίες εξελίξεις πώς είναι, είναι καλύτερα στην υγεία του? Έχω μεγάλη αγωνία για τον Τίνο, γιατί πραγματικά είναι ένας ηρωικός άνθρωπος. Όπως ξέρετε, αυτό το έπαθε μέσα στο συλλαλητήριο στο οποίο ήμασταν κι εμείς. Και μόνο το γεγονός ότι το έπαθε από το συλλαλητήριο με κάνει ακόμα πιο έξαλλο. Ότι ένας μεγάλος ηλικίας άνθρωπος δέχτηκε επίθεση από έναν πρωθυπουργό που έλεγε ότι δεν θα ρίξει ποτέ δακρυγόνα σε αυτούς που διαφωνούν. Εμείς θέλαμε να πάμε και ως τα ΣΕΗ να βρεθούμε δίπλα του, γιατί είναι μέλος μας, αλλά μας είπαν ότι δεν μπορούμε ακόμα και ότι πρέπει να περιμένουμε μερικές μέρες. Έχει επαφή με το περιβάλλον, μιλάει. Από ό,τι μας είπε η Τζούλια, έχει, αλλά επιτρέπεται μόνο στη Σμαράγδα και τη Τζούλια να μπαίνουν.